Έφεση κατά της δικαστικής απόφασης αναμένεται να καταθέσει έως την Τρίτη ο Άκης Τσοχαντζόπουλος μέσω των συνηγόρων του. Θα ασκήσουμε έφεση ζητώντας από το ανώτατο δικαστήριο να επανεξετάσει την υπόθεση από μηδενική βάση, προβάλλοντας ξανά τα νομικά και ουσιαστικά μας επιχειρήματα τα οποία κατατείνουν στην απαλλαγή του. Την ίδια ώρα ο Νίκος Ζήγρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά του Άκη Τσοχαντζόπουλου μέσα από την τηλεόραση του Α. Το alter ego του πανίσχυρου πρώην υπουργού, ο άνθρωπος που παρέδιδε στα χέρια του εξαδέλφου του τα εκατομμύρια από τα εξοπλιστικά προγράμματα, τον υπέδειξε για μια ακόμη φορά ως τον αποκλειστικό παραλήπτη του μαύρου χρήματος. Δεν παρέλειψε ωστόσο να δηλώσει μετάνοια για τις πράξεις του και να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Θα ήθελα να εκφράσω προς τον ελληνικό λαό μια μεγάλη συγγνώμη, όπως τη ζήτησε και από το δικαστήριο, και να δεχτεί ειλικρινά με τα μέλια μου για τις πράξεις που έκανα. Γιατί έκανα πράξεις. Και αισθάνθηκα μια μεγάλη λύπη για τους συγκατηγορούμενους μου και συγκεκριμένα και για τον κύριο Τσοχαντζόπουλο, Άκη Τσοχαντζόπουλο, τον εξάδελφό μου, που θέλησε να κρυφτεί πίσω από το ψέμα και να συμπαρασύρει όλους εμάς στην Άβυσσο. Δεν είχε ποτέ το σθένος της γνώμης του να μπορέσει να πει την πραγματική αλήθεια και τα πραγματικά γεγονότα. Αυτό ήταν όλο. Όπως είχα τονίσει και στην απολογία μου στον κύριο ανακριτή και συνεχεία και στην απολογία μου στο δικαστήριο, χαρακτήρισα τον κύριο Τσοχαντζόπουλο τον ηθικό, πραγματικό αυτούργο όλης της υπόθεσης. Και πιστεύω ότι όταν ξέσπασε όλη αυτή η ιστορία θα μπορούσε να υπομειστεί το βάρος αυτής της υπόθεσης ως πραγματικός ηθικός αυτούργος της υπόθεσης και μοναδικός δηλαδή παραλήπτης των χρημάτων. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Απέφυγε. Το απέφυγε γιατί νόμιζε ότι έτσι θα προστατεύσει τον εαυτό του και θα καταδικάσει όλο τον κόσμο. Ο Νίκος Ζήγρας, που καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκιση με αναστολή, υποστηρίζει ότι υπάρχουν ακόμα μίζες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τα εξοπλιστικά που δεν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, πέραν των 57 εκατομμυρίων ευρώ που καταγράφονται στο κατηγορητήριο. 3 είναι ακόμη δικογραφίες που βρίσκονται σε επίπεδο ανάκρισης για τα εξοπλιστικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων για το εξοπλιστικό πρόγραμμα Ερμής και για τα υποβρύχια. Αποδεικνύονται και από τα χειρόγραφα που βρέθηκαν στο γραφείο του κύριου Τσοχαντζόπουλου, που επιβεβαίωσαν αυτά που είχα απολογηθεί. Όπως και εχθές που είχα με τον κύριο ανακριτή μια επαφή, συμπλήρωσε ορισμένα πράγματα, το οποίο πιστεύω θα βοηθήσουν. Προφανώς εννοείται τον κύριο Σμπόκο, γιατί ο κύριος Τσοχαντζόπουλος στα χειρόγραφα ζητάει από το Γιάννη τον Σμπόκο να του δώσει πίσω τα χρήματα. Είναι μόνο στα χέρια του Γιάννη του Σμπόκου τα χρήματα που έχουν κλαπεί από τον ελληνικό λαό? Είναι και σε αλλωνών χέρια? Πιστεύω η επόμενη δίκη που θα ακολουθήσει θα αποκαλύψει πολλά πράγματα. Εκτός από τις 2 συμβάσεις για τα τόρμη 1 και τα υποβρύχια, γνωρίζεται ο κύριος Τσοχαντζόπουλος να έχει δωροδοκηθεί και σε άλλες συμβάσεις ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας ή όταν υπηρέτησε σε άλλο Υπουργείο? Ό,τι γνωρίζω το έχω πει ήδη χτες στον κύριο ανακριτή. Το ακίνητο εδώ στη Διονυσίου Αεροπαγίτου, όπως και όλη η περιουσία του Άκη Τσοχαντζόπουλου, έχει δεσμευθεί σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Διαδικασία που ωστόσο αναμένεται να ολοκληρωθεί αφού τελεσυδικήσει η υπόθεση. Το θετικό το βρίσκω, γιατί νομίζω ότι ίσως ανοίγει και ένα δρόμο για να και για άλλες αντίστοιχες αποφάσεις. Δηλαδή, καλό είναι να ξέρουν όσοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο ότι υπάρχει και αυτή η προοπτική πλέον. Η περίπτωση του κτηρίου της Αεροπαγίτου ήταν απλά το κερασάκι στην τούρτα. Το πρόβλημα ήταν όλα τα υπόλοιπα, τα οποία ενδεχομένως να μην έχουμε μάθει καν την πλήρη έκτασή τους. Καταπέλτης ο Νίκος Ζήγρας και για την οικοδέσποινα του υπερπολιτελούς ακινήτου με θέα την Ακρόπολη. Για τη Βίκη Σταμάτη θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ζήγρα. Υποστήριξε ότι ήταν μια μέση Ελληνίδα, μια γυναίκα που το μόνο που την ενδιέφερε ήταν το σπίτι, το παιδί της, ο σύζυγός της.
Ήταν αυτή η Βίκη στα μάτια. Δεν μ' αρέσει να εκφέρω γνώμες σε μια γυναίκα που τη γνώρισε πολύ λίγο ή σχεδόν καθόλου. Αλλά νομίζω κάθε άλλο παρά μέση Ελληνίδα μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιος. Mm-hmm. Εδώ θέλω να σταματήσω. Γνώριζε η κυρία Σταμάτη ότι ξέπλαινε μαύρο χρήμα με την πολυτελή ζωή που έκανε. Το γνώριζε? Θα σας απαντήσω με μια ερώτηση στην ερώτηση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σύζυγος που να μην γνωρίζει τις πράξεις του σύζυγου. Πολύ σπάνιο φαινόμενο. Και ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του εφετείου θα ζητήσει ενώπιον του πενταμελούς εφετείου Αθηνών η Βίκη Σταμάτη μέσω του συνηγόρου της. Το μεγάλο επιχείρημα είναι ότι οι κατηγορούμενοι που καταδικάστηκαν με ακριβώς τις ίδιες ποινές δεν έχουν κρατηθεί ούτε μία μέρα και είναι κυρίως αυτοί που έχουν διαχειριστεί τα χρήματα. Χρηματιστές και επιχειρηματίες μέσω των οποίων κινήθηκαν στα χρήματα και ποτέ δεν προφυλακίστηκαν. Σύμφωνα με τη γραμμή υπεράσπισης, τέτοιο προηγούμενο δεν υπάρχει στην ελληνική δικαιοσύνη, καθώς η κόρη και η νυν σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου είχαν ελάχιστη επαφή με την υπόθεση και καταδικάστηκαν γιατί ο πρώην υπουργός τους έγραψε από ένα σπίτι.